Ας παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο ίδιο θέμα και να συνδεθούμε αυτή τη στιγμή με τον δημοσιογράφο και οικονομικό αναλυτή, τον Χρήστο Ντομέγα. Κύριε Μέγα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα στην Άρτα, τις Αρτινές, ειδικά σε εσάς χρόνια πολλά, κύριε Αγγέλη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς, ό,τι επιθυμείτε, με υγεία πάνω απ' όλα. Πάντα ανθυρά και δημιουργικά. Να είστε καλά. Σήμερα είχαμε την ανακοίνωση των Υπουργών Οικονομικών, Ενέργειας, ενέργειας, ναι, τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σκυλακάκη, αλλά και τον Υπουργό Τροφίμων και Ανάπτυξης, που εξειδίκευσαν τα μέτρα. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο σας μετά από αυτές τις ανακοινώσεις. Καταρχήν, η μέσα ελληνική οικογένεια και η μικρή και μεσαία επιχείρηση βρίσκεται σε σοκ. Αυτό το σοκ δεν είναι λόγω του πολέμου, είναι από το καλοκαίρι που άρχισαν να ανεβαίνουν οι τιμές. Για τα καύσιμα ειδικά είχαμε πει από τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα και ειδικά με τη ΔΕΗ. Τώρα βέβαια έχει ξεφύγει εντελώς η κατάσταση, το νοικοκυριό δεν μπορεί να ζήσει. Κάθε μήνα ή κάθε δίμηνο που λαμβάνει λογαριασμούς έχει πάθει, καταναλώνει όλο του το εισόδημα όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Γιατί έγινε αυτό? Έγινε γιατί έχουμε τον πόλεμο, αλλά προϋπήρχαν και οι συνθήκες με την ρευστότητα, με την επιστρεπτέα προκαταβολή, με το σπάσιμο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τι δεν έκανε η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα? Δεν παρενέβη στην αγορά να μειώσει το ΦΠΑ, τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, έτσι ώστε να ελέγξει τους ηλεκτροπαραγωγούς οι οποίοι περνούσαν ολόκληρη την ανατίμηση στο φυσικό αέριο, την περνούσαν στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Είχε στρέψει η κυβέρνηση την ηλεκτροπαραγωγή από το λιγνίτι στο φυσικό αέριο. Ο λιγνίτης μολύνει, αλλά και το φυσικό αέριο μολύνει. Κάναμε την επιλογή να πάμε στην απολιγνητοποίηση, σωστά, αλλά το κάναμε πολύ βιαστικά. Και αντί να πάμε στην απανθρακοποίηση, να φύγουμε εντελώς από τον άνθρακα και από τα βρώμικα καύσιμα, πήγαμε σε ένα εισαγόμενο λιγότερο αλλά βρώμικο. Λιγότερο βρώμικο, αλλά βρώμικο όπως είναι το φυσικό αέριο. Είχε στήσει η κυβέρνηση τρεις μεγάλες μονάδες στην Θεσσαλονίκη της Ελπέντισον, στην Κομωτινή της Motor Oil, στην Αλεξανδρούπολη του Κοπελούζου, για να κάνουμε ρεύμα από το φυσικό αέριο. Αυτή η μεγάλη εξάρτηση της ελληνικής ενέργειας από εισαγόμενες πηγές εκτείναξε τα πράγματα στον αέρα. Και έρχεται τώρα, αφού δεν παρενέβη να μειώσει το ΦΠΑ, αφού δεν μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αφού δεν ήλεξε τους παραγωγούς, έρχεται και λέει: θα δώσω 1,1 δις. Είναι πολλά ή λίγα? Είναι πάρα πολύ λίγα, όχι μόνο γιατί δεν φτάνουν για το νοικοκυριό, σε σχέση με τα χρήματα που το ελληνικό κράτος. Και με τον τρόπο, κύριε Μέγα, που θέλει να τα δώσει, έτσι. Και για τον τρόπο, αλλά και με σχέση με αυτά που έχει εισπράξει από τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Υπολογίζεται ότι κάθε μήνα από το ΦΠΑ, από τους έμεσους φόρους, έχει έσοδο 400 εκατομμύρια παραπάνω, ξεκινώντας από τον περασμένο Νοέμβριο. Εάν πάμε μέχρι τον Απρίλιο-Μάιο, είναι 7 μήνες, είναι σχεδόν 3 δισεκατομμύρια και επιστρέφει πίσω 1,1 δις. Το οποίο πού το δίνει? Το δίνει σε έναν στους 4 συνταξιούχους, το δίνει σε αυτούς που είναι στην απόλυτη φτώχεια με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, αλλά ο παραγωγός δεν ενισχύεται πραγματικά. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, κυρία Αγγέλη, θα πρέπει να το αποδεχτούμε ότι η οικονομία, η κατανάλωση, οι τιμές θα ισορροπήσουν τα επόμενα χρόνια σε πολύ υψηλότερο επίπεδο εν σχέση με το 2020. Δηλαδή μπορεί να είναι στα σημερινά επίπεδα ή ελάχιστα πιο κάτω, αλλά δεν θα επανέλθουμε εκεί που γνωρίζαμε πριν 2-3 χρόνια. Άρα για να ανταπεξέλθει ο συνταξιούχος, ο μισθωτός, ο εργαζόμενος, πρέπει να πάρει πραγματικές αυξήσεις. Να πάρει ΑΚΑΣ, να πάρει αύξηση στη σύνταξη, ο βασικός μισθός να πάει τουλάχιστον 750 ευρώ για να έχει μια άσπρη μέρα. Όταν σήμερα ο εργαζόμενος, ένας στους τρεις εργαζόμενους, κύριε Αγγέλη, λαμβάνει λιγότερα χρήματα από το επίδομα ανεργίας, δηλαδή παίρνει λιγότερα από 400 ευρώ σε αυτόν τον άνθρωπο, και 200 ευρώ να του δώσεις τώρα είναι ένα μικρό επιδοματάκι μόνο και μόνο για τη λαμπάδα του βαφτιστηριού το Πάσχα. Θέλω όμως, επειδή από το πρωί έχουμε πάρα πολλά τηλεφώνηματα όσον αφορά με αγρότες της περιοχής που θέλουν να δούνε, άκουσαν το πρωί τις ανακοινώσεις και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό. Πώς θα ακούσατε αυτά τα μέτρα? Θα μπορέσουν να βοηθηθούν οι δικοί μας οι αγρότες σε αυτή την περιοχή?
θα μειωθεί το ΦΠΑ στο λίπασμα στο 6% από 13%. Αν αυτή η μείωση στην τελική τιμή είναι 6%, σας πληροφορώ ότι το λίπασμα έχει αυξηθεί 110 με 130% το τσουβάλι. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που το λίπασμα έχει από 22 πλέον ευρώ έως 35 ευρώ ανάλογα τη σύνθεση και την χημική ανάλυση. Το ηλιέλαιο, το σπορέλαιο που χρησιμοποιούν στο φούρνο, γιατί λέμε το ακρίβεινε το αλεύρι, έχει πάει 22-25 ευρώ το 25 κιλο τσουβάλι. Έχει, από 13, έχει ανέβει σχεδόν 80% πάνω. Αλλά είναι και το ηλιέλαιο που είχε 11-12 ευρώ το πιντονάκι και έχει πάει στα 30 ευρώ. Θέλω να πω ότι αυτές οι ενισχύσεις όχι μόνο δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά αποτελούν και κοροϊδία εν σχέση με την πίεση που δέχεται η παραγωγή στην Ελλάδα. Για τους ακτινοτρόφους, λέει ότι θα πάρουν επιδότηση 4% σχέση με το τζίρο που είχαν το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Μα και αυτό είναι τόσο ελάχιστο που δεν νομίζω ότι θα αποφύγουμε μια κρίση. Δηλαδή θα πεθάνουν, φοβάμαι, θα πεθάνουν ζώα μέσα στους στάβλους που δεν θα τρώνε. Γιατί με τους πτηνοτρόφους που η δικιά μας η περιοχή έχει και πάρα πολλές τέτοιες μονάδες, πώς θα στηριχθούν. Και είναι και μια κτηνοτροφία εκτατή, είναι έξω στην εξοχή. Και παρά τα αυτά δεν μπορούν να σταθούν γιατί δεν βρίσκουν καλαμπόκι. Μου έλεγε προχθές ένας χειροτρόφος εδώ της περιοχής μας ότι δεν βρίσκομαι καλαμπόκι. Και όσο καλαμπόκι υπάρχει μέσα, επειδή προσδοκούν όλοι ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη αύξηση στο μέλλον, υπάρχει υπεραγορά, υπεραποθήκευση για να πάνε σε ακόμη καλύτερες τιμές. Γιατί δεν υπάρχει σωστή αλυσίδα εφοδιασμού και σωστή έλεγχη στην αγορά. Νομίζω ότι το πρόβλημα της παραγωγής, γιατί αφορά κυρίως τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες, οι οποίοι αύριο μεθαύριο θα πρέπει να ρίξουν λίπασμα για το σιτάρι, θα πρέπει να καλλιεργήσουν, να πάρουν σπόρια, να καλλιεργήσουν, να ρίξουν για τα ακτινίδια, να ρίξουν να καλλιεργήσουν το βαμβάκι ή το καλαμπόκι. Ποιος φέτος, κύριε Αγγέλη, θα ρίξει ήδη προϋπάρχει πρόβλημα στην περιοχή μας. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τα δύο τελευταία κιόλας έχει δοκιμαστεί η περιοχή μας πάρα πολύ στον πρωτογενή τομέα. Ακριβώς. Ειδικά πέρυσι που δεν είχαμε καθόλου ελιά και οι αγρότες μας δεν είχαν καθόλου εισόδημα, ή φέτος το χειμώνα που έμεινε το γάλι, ή ακόμα και οι επιδοτήσεις των μανταρενιών που είναι από το Δεκέμβριο του 20 που ακόμη καρκινοβατούν και ακόμη τα 70 ευρώ δεν τα έχουν πάρει οι άνθρωποι. Μόνο το ακτινίδιο πουλήθηκε, αλλά και εδώ υπάρχει το πρόβλημα ότι πολλά συσκευαστήρια έχουν κλείσει. Υπάρχει πρόβλημα διάθεση των προϊόντων, κυρίως στη Βαλκανική, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος οι αγρότες που δεν είχαν λάβει ακόμη, είχαν πάρει επιταγές, αλλά δεν είχαν εξοφλήσει, δεν τους είχαν εξοφλήσει οι έμποροι, αν θα πάρουν τα χρήματά τους και οι ακτινοπαραγωγοί, οι οποίοι αυτή την εβδομάδα πρέπει να ρίχνουν λίπασμα. Οι ηλιοπαραγωγοί πρέπει να ρίξουν το λίπασμα αυτές τις μέρες και τις ελαιές και δεν υπάρχει μέλλον. Και για το καλοκαίρι, επειδή συνεχίζουμε να αποτίζουμε με ρεύμα και με πετρέλαιο, ποιος θα πάει να αποτίσει το καλοκαίρι το χωράφι του μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Κύριε Μέγα, πολλοί με έχουν ερωτήσει, πολίτες που δεν καταλαβαίνουν, προσπαθούν και αυτοί από κάπου να πιαστούν, να δουν τι μπορεί να γίνει, να τα απεξέλθουν τέλος πάντων στην καθημερινότητά τους. Λένε, τόσο δύσκολο είναι, λέει, να μειωθεί ο φόρος, ο ειδικός φόρος. Γιατί εδώ δεν έχει γίνει? Και είναι και κάποια από τα ζητήματα που τα έχει θέσει και αντιπολίτευση. Γιατί δεν μειώνουν τον ειδικό φόρο? Είπα διαχρονικά, τα τελευταία χρόνια πολύ πιο έντονα, η έμεση φόρη, είτε είναι το ΦΠΑ, είτε είναι η ειδική φόρη κατανάλωση, κυρίως το καύσιμα που μιλάμε τώρα και μας αφορά, είναι οι κύριες πηγές εσόδου του προϋπολογισμού. Επειδή το φορολογικό σύστημα πάσχει πάρα πολύ και πάσχει στους ελέγχους και υπάρχει και φοροδιαφυγή, οι κρατούντες, οι κυβερνώντες αρέσκονται στο να βάζουν έμεσους φόρους, να εισπράττουν το ΦΠΑ και μετά από εκεί πέρα δεν τους ελέγχει. Όμως η έμεση φόρη είναι η πιο άδικη φόρη, γιατί πληρώνετε το ίδιο εσείς ΦΠΑ στο γιαουρτάκι ή η μητέρα σας ή ο πατέρας σας, με το ίδιο που πληρώνει και κάποιος άλλος που έχει πολύ υψηλά εισοδήματα. Είναι δηλαδή ένας ισοπεδωτικός οριζόντιος φόρος. Γι' αυτό πρέπει να πάμε σε φόρο ανάλογα με την φοροδοτική ικανότητα, ανάλογα με τα εισοδήματα. Και να θέλει η κυβέρνηση να το μειώσει, δεν μπορεί να το μειώσει γιατί δεν είναι αξιόπιστη ως προς τη συλλογή των φόρων από άλλες πηγές και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαμηνήσει ότι την προηγούμενη διετία που υπήρχαν λεφτόδεντρα τότε, ο κ. Μητσοτάκη τότε υπήρχαν λεφτόδεντρα και έδωσε οριζόντια και χωρίς στόχους
ως προς την απασχόληση, ως προς την ανάπτυξη, μέσα στην πανδημία έδωσε περίπου 43 με 45 δισεκατομμύρια. Παρά τα αυτά, είχαμε τη μεγαλύτερη βύθιση στην ανάπτυξη. Είχαμε τη μεγαλύτερη ύφεση στην Ελλάδα εν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα μας λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Πώς από το ένα σημείο τη διετία 2021 υπήρχαν χρήματα και τώρα ξαφνικά δεν υπάρχουν λεφτά. Και εν πάση περιπτώσει, νομίζω και η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει πιέσει πάρα πολύ να σταματήσουμε να δίνουμε χρήματα, γιατί τα δαπανίσαμε ασύστολα την προηγούμενη διετία και κυρίως χωρίς αποτέλεσμα, χωρίς να στηρίξουμε το εισόδημα και την απασχόληση. Και τώρα νομίζω ότι είναι η τελευταία παροχή εντός εισαγωγικών της κυβέρνησης προς τους πολίτες μέσα στην πανδημία. Γιατί αυτά τα μέτρα, αν μου επιτρέπετε ένα νεολογισμό που λένε και εδώ στο χωριό μου, είναι και light και long. Είναι και ελαφριά και δεν καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών, αλλά είναι και στο χρόνο μακριά. Δηλαδή θα είναι και τον Απρίλιο και τον Μάιο και τον Ιούνιο. Αυτό είναι το πρόσχημα, γιατί όλα αυτά τα χρήματα, ένα ρεζερβουάρ δηλαδή για κάθε αυτοκίνητο, για όποια οικογένεια έχει οικογενειακό εισόδημα, άθροισμα και της συζύγου και του συζύγου, λιγότερα από 30.000 ευρώ μεικτά, αυτοί θα πάρουν ένα ρεζερβουάρ 30, 40 έως 50 ευρώ στα νησιά. Αυτό είναι όλη η επιδότηση που πάει εκεί πέρα. Και αμέσως μετά όλο αυτό είναι σχεδιασμένο. Νομίζω ότι επειδή δεν έχει άλλες οικονομικές δυνατότητες ο κ. Μητσοτάκης, θα μας πάει πολύ σύντομα σε εκλογές. Γι' αυτό είναι και long. Είναι μέσα στο τρίμηνο διαρκή, έτσι ώστε οι επαναληπτικές εκλογές πιθανότητα να διεξαχθούν τον Ιούνιο. Έχει ακουστεί, ναι, αυτό θα έλεγα, ότι ήταν και η επόμενη ερώτησή μου, ότι πολλοί κάνουν λόγο ότι μέχρι τον Ιούλιο το αργότερο, λέει, θα έχουμε εκλογές. Το πιστεύετε κι εσείς σύμφωνα με αυτά που είπατε? Είναι οικονομικά, είμαστε σε ένα οικονομικό παραγωγικό και αδιέξοδο. Δεν υπάρχει απασχόληση, υπάρχουν πάρα πολύ χαμηλοί μισθοί. Δεν υπάρχει αισιοδοξία ότι την επόμενη μέρα, άμα τελειώσει ο πόλεμος, θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αντιθέτως, θα συνεχιστεί η ακρίβεια. Είπαμε προηγουμένως ότι αν δεν παράξουν οι αγρότες μας φέτος το καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο, τι καλαμπόκι θα συγκουμιδήσουμε. Πώς θα ταΐσουμε τα χοιρινά και τα πρόβατά μας τον προσεχή χειμώνα. Όλο αυτό λοιπόν οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο, σε ένα καθοδικό σπιράλ που μας οδηγεί σε πλήρη οικονομική κατάρρευση. Νομίζω στο κομμάτι της ενέργειας, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Μέγα, θέλω να μου κάνετε και στο κομμάτι της ενέργειας ένα σχόλιο, μιας και έχουμε δει ότι όχι, πολίτες έχουν δεινοπαθήσει με τους τελευταίους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Πολλοί κάνουν λόγο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πληρωθούν αυτά τα χρήματα. Όταν σε ένα νοικοκυριό ο μισθός είναι σε ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό 550 ευρώ, δεν γίνεται να πληρωθούν αυτά τα λεφτά. Είναι πολλά. Πρέπει ένα μείζον θέμα, ένα πολύ μεγάλο θέμα, που έχει σχέση με τα χρέη. Είχαμε τα χρέη της οικονομικής κρίσης, είχαμε τα χρέη της πανδημίας, τώρα έχουμε τα χρέη της ακρίβειας και του πολέμου. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αδυνατούν. Όχι πάρα πολλοί. Δηλαδή, όταν πληρώνεις 100 ή 120 ή 150 ευρώ το δίμηνο ρεύμα και σου έρχεται 450, και αυτό δεν επιδοτείται. Είπατε και λίγο, κύριε Μέγα, είπατε και λίγο. Έχουμε δει φοβερά ποσά το τελευταίο διάστημα. Όταν σε πολλές πολυκατοικίες οι άνθρωποι τα προηγούμενα χρόνια δεν συνοούνταν μεταξύ τους λόγω της κρίσης, δεν έχουν κεντρική θέρμανση, δεν παίρνουν επιδότηση και είχαν το ρεύμα, το air condition για μια μικρή ανακούφιση μέσα στο χειμώνα, τώρα, φέτος το χειμώνα και παγώσαν και θα πληρώσουν πάρα πολλά χρήματα. Έτσι. Το 10 καλοκαίρι, εάν πάμε βρισκόμαστε ήδη, το λέμε, σε κλιματική κρίση, δεν υπάρχουν νερά, δεν υπάρχει, το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ ζεστό. Εάν περάσουμε φέτος άλλο ένα τέτοιο καλοκαίρι, ο άραχτος, το πουρνάρι δεν θα δουλεύει, δεν θα έχει νερά για να ανακουφιστεί το σύστημα. Μίλησαν και για αύξηση διπλούς λογαριασμούς στο νερό. Ακριβώς. Δεν θα υπάρχει και πρόβλημα. Θα υπάρχει και πρόβλημα με την ηλεκτροπαραγωγή, η οποία θα είναι πλήρως εξαρτώμενη από το φυσικό αέριο, το οποίο δεν ξέρουμε και σε τι δόση θα το έχουμε. Κύριε Αγγέλη, στην Γαλλία, που έχουν πυρηνική ενέργεια, δεν προτείνω στην Ελλάδα να έχουμε πυρηνική ενέργεια, αλλά καταγράφω τι γίνεται στη Γαλλία. Το ρεύμα είναι πολύ πιο φθηνό και η επιδότηση από τον πρόεδρο Μακρόν, γιατί και αυτός έχει εκλογές μέσα στον Μάιο, η επιδότηση εκεί πέρα είναι καθολική για όλα τα εισοδήματα και έχει και μια διάρκεια. Δεν είναι αυτό το παιχνίδι των 12-15 λεπτών και μόνο για 60 λίτρα καυσίμου. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα πλήρες αδιέξοδο. Όταν η οικονομία δεν παράγει, έχουμε φτάσει σε ένα σκληρό πυρήνα που δεν παράγουμε πλέον. Δεν συμφέρει, είναι πολύ ακριβό το κόστος.
Και αυτό πρέπει να το δούμε. Πρέπει λοιπόν από τη στιγμή που έχει ξεφύγει η κατάσταση και έχει πάει σε ένα υψηλότερο επίπεδο οι τιμές, πρέπει να υπάρχει αναπλήρωση του διαθέσιμου εισοδήματος. Μόνο τότε ο συνταξιούχος, ο μισθωτός, θα πάει να δαπανίσει, να ξοδέψει στο σούπερ μάρκετ, να δουλέψουν τα μαγαζιά, να δουλέψει η βιοτεχνία, να δουλέψουν τα καταστήματα και να έχει έσοδα το κράτος. Πάμε λοιπόν σε μια κατάσταση στάσιμο πληθωρισμού, δηλαδή έχουμε στασιμότητα στην οικονομική ανάπτυξη και ακρίβεια, τρομερή ακρίβεια στην αγορά, το οποίο αυτό δεν μπορεί να το διαχειριστεί ο κ. Μητσοτάκης, γι' αυτό θα σπεύσει να κάνει εκλογές τώρα. Και αυτό νομίζετε, κύριε Μέγα, ότι αυτή τη στιγμή οι πολίτες με όλα αυτά, με αυτή την ακρίβεια που έχουν, την ταλαιπωρία που έχουν μετά από 2 χρόνια της πανδημίας, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή με τον πόλεμο, που καλώς ή κακώς μας έχει επηρεάσει και εμάς και δεν ξέρω κατά πόσο θα μας επηρεάσει από εδώ και έπειτα, μπορούν οι πολίτες αυτή τη στιγμή εδώ να πάνε σε εκλογές? Αυτή είναι η λύση? Δεν είναι αυτή η λύση. Η λύση είναι η λύση των προβλημάτων. Δεν υπάρχει άλλο θέμα. Και δεν υπάρχει κάτι πιο προοδευτικό από να λύνει τα προβλήματα. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος είναι σε περίοδους πολέμου, έχει πιο έντονη τη διάθεση να έχει μια σταθερότητα, πολιτική σταθερότητα, δεν έχει την οικονομική. Επηρεάζουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προς την κατεύθυνση του κυρίου Μητσοτάκη. Εάν δεν υπάρξει μια εναλλακτική, σαφής κυβερνητική πρόταση, νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα το ρισκάρει. Πάντα στις εκλογές ρισκάρεις, γιατί τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα το Σεπτέμβριο του χρόνου. Δεν λέω ότι θα κάνει περίπατο ο κ. Μητσοτάκης ή ότι θα έχει πλειοψηφία. Λέω ότι τώρα θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα συγκριτικά με μετά από 6, 7, 8 μήνες, γιατί τότε θα έχουμε περισσότερους λογαριασμούς ρεύματος, περισσότερα απλήρωτα χρέη και η κατάσταση θα είναι μη αναστρέψιμη. Να πεις. Υπομονή σε όλους μας. Υπομονή και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λυπάμαι που δεν είχα κάτι ευχάριστο να πω. Προοπτική και εμείς λυπόμαστε που δεν λέμε ευχάριστα πλέον στον κόσμο και δεν υπάρχει και λύση και όλα αυτά που έρχονται στις τσέπες τους καθημερινά. Δυστυχώς. Μόνο να υπάρξουν κίνητρα για να έχουμε παραγωγή. Κίνητρα και επιδοτήσεις, αλλά και καλύτερο εισόδημα, διαθέσιμο εισόδημα για τον πολίτη. Δεν μπορεί να του λες ότι περίμενε, ζει σε μαύρη μου, να φας το Μάη τρεφίλι. Μας έλεγε πέρυσι ο κύριος Στουρνάρας ότι μη βιάζεται ο πληθωρισμός, θα εκτονωθεί. Και αντί να εκτονωθεί ο πληθωρισμός, διπλασιάστηκε. Υπερδιπλασιάστηκαν οι τιμές. Άρα δεν έχουμε άλλον τρόπο. Με τα 200 στους συνταξιούχους δεν κάνει τίποτα. Είναι για τη λαμπάδα του Πάσχα. Πρέπει να δοθεί πραγματική αύξηση, πρέπει να δοθεί ΕΚΑΣ, πρέπει να δοθεί η ενίσχυση στον παραγωγό. Διαφορετικά θα έχουμε ανθρωπιστική κρίση. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλώς σας βράδυ. Καλώς σας βράδυ.